Μπορεί άραγε η απόλυτη κριτική φιλοξενία σε συνδυασμό με την παραδοσιακή κριτική κουζίνα και τη γαστρονομία να συνυπάρξουν μέσα σε ένα τουριστικό προϊόν που πλέον μπορεί να δείξει την υπεροχή του στην παγκόσμια τουριστική αγορά? Κι όμως, το πρότυπο πιστοποίησης επιχειρήσεων We Do Local ήρθε να αλλάξει τους κανόνες της ελληνικής φιλοξενίας καθώς και της επιχειρηματικής συνέργειας. Γι' αυτό γιατί τα μέλη του δικτύου We Do Local, όπως ξενοδοχεία και καταλήμματα, παρέχουν μια αυθεντική εμπειρία για τις διακοπές των χιλιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο, γεμάτη με συναισθήματα, αχνές παρθένες γεύσεις, προάγοντας παράλληλα το πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ αγροτών και παραγωγών της Κρήτης με τα κορυφαία ξενοδοχεία του νησιού. Σε ό,τι αφορά τη δράση αυτή που αναφερόμαστε και που είναι ο στόχος του We Do Local, είναι νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο για τον ελληνικό τουρισμό για να γίνει επώνυμος ο ελληνικός τουρισμός. Μέλος του δικτύου We Do Local και το κριτικό χωριό αγροτουρισμού Έναγρον στην Αξόμηλο ποτάμου. Φωλιασμένο δίπλα σε ένα φαράγγι του ορεινού μηλοποτάμου στα ρίζα του Ψιλορίτη, το Έναγρον, η πιο όμορφη αποκάλυψη της περιοχής, πείθει ότι εδώ ο αγροτουρισμός συναντιέται με την αβίαστη φιλοξενία, την ιστορία και τη φυσική υπεροχή του περιβάλλοντος, το οποίο συνυπάρχει με τις γαστρονομικές παραδόσεις, ενώ η κουλτούρα της επιστροφής στη φύση βρίσκει την πιο δυναμική της έκφραση. Οι ιδιοκτήτες του Έναγρον, ο κύριος Γιάννης και η κυρία Φανή, μας ξεναγούν στο χώρο τους, φανερώνοντάς μας για ποιο λόγο τελικά η γαστρονομική νοοτροπία τους, αλλά και η πίστη τους στην αλυσίδα του We Do Local, τους καθιστά διαφορετικούς μέσα στην άπλετη τουριστική μονοτονία της Κρήτης. Η συνεργασία με την τοπική κοινωνία γίνεται ακόμα πιο στενή. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ πέρα είναι κατά 85% από εδώ, από την Αξό και από τα γύρω χωριά. Τα προϊόντα είναι επίσης στο σύνολό τους που μπορούν να παραχθούν στην περιοχή ή στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι τοπικά. Και όχι μόνο αυτό, εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο που θα θελήσουν να δραπετεύσουν στον άγνο παράδεισο του Έναγρον έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν. Πού? Μα φυσικά παντού. Σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός και εκτός καταλήμματος. Όπως στο βοτανικό περίπατο και στην πεζοπορία με προορισμό Μητάτο του χωριού στις κορφές του βουνού της περιοχής. Απέναντι στο λόφο, αριστερά. Σε Μητάτο, σε Μητάτο. Πώς ήταν η κατάσταση, τι κάνατε εδώ? Ωραία ήταν, είχαμε γεύμα, είναι η γυναίκα του Βοσκούκης, η Αγυρεύη, και έφερα φαγητά. Απλώς την ώρα του φαγητού σήμερα άρχισε και έβρεχε. Ναι. Ξεχάρισε και λίγο, πήγαμε μέσα στο Μητάτο, ήταν πιο ωραίο. Πιο παραδοσιακό που ήταν κάθε σεξ. Έχουμε γαϊδουράκια, έχουμε άλογα, έχουμε κατσίκες και πρόβατα μια, έχουμε κότες και δαλοπούλες. Και όλα αυτά βεβαίως συμμετέχουν σε όλα αυτά τα δρόμενα, έτσι. Βέβαια, κάνουμε μια δραστηριότητα που ερχόμαστε και μαζεύουμε αυγά, πάμε και αρμέγουμε. Όταν μπορούμε να μέσουμε, τέλος πάντων. Βόλτα με τα γαϊδουράκια. Κάνουμε βόλτα με τα γαϊδουράκια. Ναι. Τα φροντίζουμε, τα ταΐζουμε, τα καθαρίζουμε. Έχουμε μονοπάτια περιπατητικά για κάποιους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν και έχουμε και δραστηριότητες μέσα στο Έναγρον, όπως είναι η κριτική διατροφή, η κριτική κουζίνα, την οποία προβάλλουμε ιδιαίτερα με τα προϊόντα μας, τα οποία είναι αυθεντικά, και η κουζίνα μας. Οι μαγείρισες είναι γυναίκες της περιοχής που έχουν μάθει τη μαγειρική από τις γιαγιάδες, από τις μανάδες. Αλλά και στο ψήσιμο του ψωμιού, με συμμετοχή στα παραδοσιακά μαθήματα μαγειρικής, όπως άλλωστε συμμετείχαμε και εμείς, απολαμβάνοντας αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο καπνίσματος στο απάκι, μέχρι και τη δημιουργία κριτικών ζυμαρικών. Λοιπόν, εδώ ξεκινήσατε να φτιάχνετε μια παραδοσιακή ομελέτα. Ναι. Εγώ προς το παρόν βλέπω κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί. Για πείτε μας τι έχετε βάλει. Είναι βλαστή. 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 Ναι. Από το αμπέλι δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Και τώρα τι πάμε, αφού έχουμε βράσει. Ναι, τους έχω βράσει, ναι.
Τώρα τους έχω βάλει στο τηγάνι και πάω 6 αυγά. Έχω βάλει λίγο γάλα μέσα στα αυγά. Για να φουσκώσει, ναι, να βρατέψει, ναι, η μελέτα μας. Ναι, πιο ωραία, ναι. Και μάλιστα, τώρα θα τα ρίξω τα αυγά μέσα στο τηγάνι. Η εμπειρία μοναδική, αφήνοντάς σου τη σιγουριά ότι και την επόμενη φορά θα επιμείνεις τοπικά, θα επιμείνεις κριτικά. Αυτό άλλωστε πρεσβεύει για το Window Local, ανεβάζοντας τον πύχη της κριτικής φιλοξενίας σε άλλο επίπεδο.